Γεια σας παιδιά, επικοράν, Τέντερμαν εδώ και λοιπόν σήμερα κάνουμε ένα νέο βίντεο. Έχω καιρό να κάνω, το ξέρω, δεν έχω και ιδέες κιόλας. Έχω ψιλοβαρηθεί τώρα να κάνω κάτι γιατί δεν έχω και κάτι ιδιαίτερο να κάνω. Σκέφτομαι το όπως λέω το comment song, αλλά δεν μπορώ να το κάνω τώρα τελευταία γιατί γίνεται αυτός ο χαμός γενικά με τον κορονοϊό και όλα αυτά και δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Τι ωραία, με παίρνουν και κλείσει στο Discord. Περιμένετε όλοι. Και τώρα θα στέλνω και μηνύματα στο κινητό, το παλιό. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε unboxing το νέο μου κινητό, το Xiaomi Redmi 8 Pro. Βλέπετε, η συσκευασία είναι μια χαρά. Έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Είναι 210 ευρώ από ό,τι το πήρα εγώ. Λοιπόν, όταν το ανοίγουμε, έχει εδώ πέρα ένα χαρτάκι που είναι με τις οδηγίες. Έχω 2 χρόνια εγγύηση, ευτυχώς. Πρέπει να το ανοίξω προσεκτικά. Όπα, α, όχι, δεν έχω. Έχει και κούλα. Εδώ πέρα έχει τα απλά τα guide που απλώς θα τα βάλουμε μέσα στο στη βάση τους. Έχει μια θηκούλα που φαίνεται σιλικόνης κλασική. Πολύ ωραίο γενικά, γιατί γενικά ως βασικά στην αρχή πρέπει να έχει μια τέτοια θηκούλα. Δεν γίνεται δηλαδή έτσι να το να κυκλοφορείς. Είναι και τώρα τα καινούργια κινητά που σπάνε εύκολα, οπότε μια θήκη σιλικόνης που δεν μπορούσα να την ανοίξω ποτέ. Όπα, την άνοιξα. Μια τέτοια θηκούλα σιλικόνης είναι υπερβολικά αρκετή για αυτό που πρέπει να κάνετε. Τώρα θα βγάλουμε το κινητό. Όπα, βάμι μου γίνει καμιά στράβη και ανάποδη. Λοιπόν, το κινητό είναι μέσα εδώ, είναι αρκετά μεγάλο γενικά. Αυτό εδώ είναι το κινητό, παιδιά, το Redmi 8 Pro. Πώς βγαίνει ζελατίνα. Δείτε αυτό. Ωραία γενικά η αίσθηση. Καινουργίλα. Βλέπετε το κινητό είναι κάπως έτσι. Το πήρα σε πράσινο, αλλά τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται καλά λόγω του φωτισμού. Είναι πράσινο. Είναι το σκούρο πράσινο. Ας το βάλουμε στην ωραία τη ζελατιθηκούλα που σου δείχνει, που σου έχει δώρο το κινητό και είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι υπερβολικά χρήσιμο. Έχει εδώ πέρα και ένα προστατευτικό. Άμα το βλέπετε εδώ πέρα, έχει ένα προστατευτικό για τη θύρα φόρτισης. Ο φόρτιστής είναι αυτός εδώ πέρα, είναι κλασικός, άσπρος, νομίζω είναι ταχείας φόρτισης. Έχει μια ζελατινούλα εδώ πέρα, θα να την κάνουμε, να τη συνεχίσουμε. Εγώ πιο πολύ χάρηκα που είδα την 64 MP κάμερα, γιατί ήθελα πιο πολύ να ανεβάζω φωτογραφίες στο Instagram. Το Instagram μου θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Θέλω να μου κάνετε όλοι follow, ανυπομονώ να φτάσω 1000 followers, έχω 800 κάτι, έχω 821 νομίζω. Δεν μπορώ να ανοίξω εδώ ένα φορτιστή, βλέπετε πόσο κουλός είμαι. Είχε ένα πραγματάκι για να το ανοίγει από ό,τι βλέπω εδώ. Και δεν το είχα δει καν, αλλά δεν είναι τόσο. Ωραίος ο φορτιστής, κλασικός, παλαιομοδίτικος, αλλά είναι ταχείας φόρτισης. Εδώ πέρα νομίζω έχει το ίδιο πάλι. Ωραία. Αν είχε και φορτιστής, δεν ελπίζω να έχει κάτι μέσα σε αυτά τα μέσα σε συσκευασίες που να μην έχω δει. Είναι έτσι μέσα για κάποιο λόγο και είναι αρκετά ωραία φτιαγμένο. Η Xiaomi έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να φτιάχνει κινητά. Έχω ακούσει τις καλύτερες κριτικές. Έχω ακούσει πιο καλές κριτικές και από κάποια Samsung. Δηλαδή για τα λεφτά τους είναι ό,τι κου, πραγματικά. Ναι, είναι ταχείας φόρτισης νομίζω από ό,τι έχω δει στο ίντερνετ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτό είναι το κινητό εδώ πέρα. Το βλέπετε, έχει κάπως έτσι είναι οι κάμερες. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Έχει και αυτή την ωραία θηκούλα που για πρώτη θήκη που έχεις είναι μια χαρά. Δηλαδή, ειδικά τώρα στη ζούμε για τον κοροναϊό που είσαι σπίτι, είναι μια χαρά θήκη. Παρόλο που δεν το προστατεύει πολύ, κάνει κάτι. Έχω στερεοποιήσει κάπου το κινητό το άλλο για να τραβήξω το βίντεο. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα, μισό ένα λεπτό. Βλέπετε και το ποτήρι από πίσω που το έχω στερεοποιήσει, αλλά υγεία πάνω απ' όλα. Θα το ανοίξουμε μόλις τώρα. Redmi by Xiaomi. Μισό να το βάλω πιο μακριά, κάπου εδώ. Εδώ πέρα πρέπει να φτιάξετε, εδώ πέρα λέει MIUI 10. MIUI.
Λοιπόν, εδώ πέρα βάζουμε γλώσσα. Δεν έχει Greece. Α, εντάξει, θα βάλω English. Choose your region, Greece. Ωραία. Terms, ωραία. Δεν έχει sim, τώρα ακόμα. Ωραία, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα άνοιξε το κινητό. Βλέπετε, είναι... τώρα βλέπετε είναι πολύ γρήγορο. Εδώ πέρα δεν είναι σωστά η ώρα, εντάξει, θα τη φτιάξουμε μετά. Gallery, πάμε να δούμε τη φάση. Ενώ νέο το device, ωραία. Album, όχι, δεν έχω καμία φώτα, το ξέρω. Θα σας δείξω μετά στο τέλος του βίντεο, θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες τραβηγμένες με αυτό το κινητό. Τώρα μέχρι στιγμής θα πάμε να δούμε λίγο τι παίζει με το κινητό και όλα αυτά. Ωραία, μισό. Θα συνηθίσει που είχα ένα άλλο τώρα. Sign-in, όχι, δεν θα το κάνουμε τώρα αυτό. Έχει το Netflix εδώ πέρα και έχει κάποια, το Facebook, το VPS Office και το Netflix τα έχει το κινητό μέσα μόνο του. Έχει δύο παιχνίδια, έχει το Dust Settle και το Pop Shooter, αυτά τα παιχνίδια εδώ. Το κινητό είναι αρκετά καλό από ό,τι φαίνεται, γιατί για 200 ευρώ κινητό αξίζει πραγματικά. Έχει και μια iRemote, το οποίο είναι για τηλεόραση. Δηλαδή μπορεί δηλαδή να ρυθμίζει τηλεόραση με αυτό το κινητό. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά είναι, ο τύπος κινητού είναι smartphone, είναι dual, έχει SIM, είναι dual, βγήκε το 19, είναι 2,5 GHz ο επεξεργαστής, οι πυρήνες ο επεξεργαστής είναι 2 και 6, 8, οπότε είναι 8 πύρινο. Το μοντέλο του επεξεργαστή είναι MediaTek Helio G90 TAF. Έχει 6GB RAM, έχει 64GB RAM, γίγκα χωρητικότητα. Μπορείς να βάλεις κάρτα, έχει card slot. Το μέγεθος είναι 6,53 όπως το έχω πει inches. Η ανάλυση είναι 2340x1080 pixel. Τύπος IPS LCD Capacitive Touchscreen 16 Million Colors. Χειρισμός, εντάξει, οθόνη αφής, λογικό. Έχει, η πίσω κάμερα είναι τετραπλή. Ανάλυση βασικής κάμερας 64 MP. Η ανάλυση της δεύτερης κάμερας είναι 8 MP. Αν η ανάλυση της τρίτης είναι 2 MP, έχει flash. Το βίντεο μπορεί να τραβάει 1080p με 60fps και 4K ανάλυση με 30fps. Η ανάλυση της selfie κάμερας είναι 20MP. Δίκτυο σύνδεσης 4G λογικό, ναι. Η μπαταρία του είναι 4500 mAh. Έχει γρήγορη φόρτιση. Δαχτυλικό αποτύπωμα, ναι, όπως το έχουμε δει. Και το βάρος του είναι σχεδόν 200 γραμμάρια, είναι 199. Όπως σας είπα, τα χαρακτηριστικά είναι αυτά. Τώρα κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Πηγαίνετε δείτε τώρα κάτι φωτογραφίες που θα σας βάλω ακριβώς τώρα.